Λοιπόν, coach, μία ήταν σήμερα. Βεβαίως, τα play-out δύσκολα θα τα γλιτώναδε η νίκη. Πού κρίθηκε το match, γιατί προηγήθηκατε 2-0, αλλά το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Ήρθαμε εδώ για δύο στόχους. Πρώτος στόχος ήταν να πάρουμε καθαρό τρίποντο, 3-0 ή 3-1. Πράγμα το οποίο το αγγίξαμε, γιατί παίξαμε σωστά όπως έπρεπε να παίξουμε. Εκμεταλλευτήκαμε καλά την κατάσταση, ξέροντας ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει το άγχος του φαβορεί εδώ στο γήπεδό του, και παίζοντας σωστά κάναμε το 2-0. Στο τρίτο σετ νομίζω ότι χαλαρώσαμε. Εκεί αντί να ήμασταν πιο πιεστικοί σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, χαλαρώσαμε και δώσαμε δικαίωμα στο Παναθηναϊκό να πάρει το σετ. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν το τέταρτο σετ, εκεί που πάλι μπήκαμε όπως έπρεπε. Πήραμε μια διαφορά 3-4 πόντους σε εκείνο το σετ. Αλλά κάποιες ατομικές ενέργειες των παιχτών του Παναθηναϊκού, ειδικά στο σέρβις και στην επίθεση, αλλά ειδικά στο σέρβις, πρωτοψάλτης με τον Walker, μας βγάλανε από ρυθμό. Μας πήραν πόντους πρώτα απ' όλα. Μηδενίσαν τη διαφορά που είχαμε πάρει. Βάλανε τον κόσμο του Παναθηναϊκού μέσα, πήρε ψυχολογία ο Παναθηναϊκός. Το πίστεψε περισσότερο από εμάς και κάνοντας και εμείς κάποια λάθη στα τελειώματα εκείνο του σετ, ήρθαμε στο 2-2. Μετά από εκεί πέρα είπαμε ότι πρέπει να βάλουμε μέσα το δεύτερο στόχο, τη νίκη. Αυτό πρέπει να δούμε με τα παιδιά, να δούμε το δεύτερο, πέμπτο σετ. Πιστεύω ότι έπρεπε να είμαστε με πιο καθαρό μυαλό σε εκείνο το σετ, γιατί η νίκη είναι νίκη, άσχετα πώς είναι η κατάσταση τώρα, με την πίεση που έχουν οι ομάδες για τα play-out. Έτσι. Από εκεί πέρα, εντάξει, θα δούμε, θα μείνουμε στις αρχές μας, θα δουλέψουμε πιστοί στην προπόνηση και σε αυτά που έχουμε πει με τα παιδιά, και νομίζω ότι σίγουρα είναι δύσκολο το έργο μας, γιατί παίζουμε με Ηρακλή και με Παναθηναϊκό, ομάδες οι οποίες πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ πολύ ψηλά. Περίμενε κανείς τόσο. Έτσι ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε. Η καλύτερη ομάδα, όποια αξίζει, ας μείνει στην κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ.